Κυρία Μπέτη μου, αγαπημένη, δώσ' μας τώρα εσύ το ρεπορτάζ με την τιμή. Γιατί 2,61 στην Κάλυμνο? Γιατί, αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Καλημέρα σε όλους. Έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Έχει και 2,60 και 2,61. Βεβαίως πρέπει να ψάξεις το νησί, γιατί έχουμε αρκετά βενζινάδικα, οφείλουμε να πούμε. Είμαστε ένα μεγάλο νησί, δεν είναι μικρό η Κάλυμνος. Mm-hmm. Και έχουμε αρκετά βενζινάδικα. Όμως υπάρχουν οι τιμές και 2,60 και 2,61. Και αυτό είναι που μας ταλαιπωρεί. Υπάρχει το εξής πρόβλημα τώρα με την Κάλυμνο. Η Κάλυμνος έχει ένα πολύ αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε στο 24% έναντι των γειτονικών μας νησιών, της ΚΟ και της Λέρου, που είναι στο 17%. Λόγω των προσφυγικών δομών είναι αυτά τα δύο νησιά στο 17%. Η Λέρος έχει μπει και στο μεταφορικό ισοδύναμο πετρελαίου. Οπότε από εκεί υπάρχουν 10 λεπτά φθηνότερα. 10 λεπτά με το μειωμένο ΦΠΑ, να αμέσως 20 λεπτά που αυξάνεται η βενζίνη στην Κάλυμνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι δεν είναι μόνο η βενζίνη, έχουν αυξηθεί τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Η Κάλυμνος έχει και την ανεργία της, έχει και προβλήματα πολλά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε ένα πανέμορφο νησί, επενδύουμε βέβαια στον τουρισμό, γιατί είμαστε και ο πρώτος προορισμός αναρρίχησης. Για τον τουρισμό θα σε ρωτούσα, Μπέτη, ναι. Διότι νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας το κόστος αυτής της τιμής για έναν τουρίστα. Ναι, είναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και πρόβλημα. Έχουμε όμως τουρισμό. Μπράβο, να μην κλεγόμαστε. Οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε, γιατί έχουμε πολλούς αναρριχητές, έχουν ξεκινήσει, έρχονται. Άλλωστε είναι η Κάλυμνος, είναι μοναδική με τα υπέροχα βουνά της και έχει τα τις ομορφιές αυτές. Είναι παγκόσμιος προορισμός ορειβατικού τουρισμού. Και ακριβώς. Αυτοί που πάνε εκεί στην Κάλυμνο, επειδή έχω ήδη άποψη, αυτοί που πάνε στην Κάλυμνο για να κάνουν. Δεν κάνουν αναρρίχηση, όχι. Κοιτά του αναρριχητέ. Απλά ναι. Κατάλαβα. Παρατηρώ. Αυτοί που πάνε λοιπόν για αναρρίχηση είναι ταγμένοι σε αυτό, οπότε δεν του αποτρέπει ούτε η βενζίνη ούτε τίποτα. Πάνε με στόχο συγκεκριμένο. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι τα αναρχητικά πεδία μας είναι δίπλα στη θάλασσα και μπορούν οι αναρχητές κατεβαίνοντας να κάνουν και τη βουτιά. Κάνουν και μια βουτιά. Φυσικό ερκοντήσιον. Μα έβλεπα την Τελενδό, τα βουνά. Ναι. Γυαλό γυαλό ήμασταν, ναι. Και τους έβλεπα που σκαρφαλώνανε. Ακριβώς. Από το απέναντι. Και είναι μοναδικό το θέμα να βλέπετε τώρα πάνω σκαρφαλωμένους ανθρώπους να ανεβαίνουν τα βουνά μας. Και επίσης επιπλέον να σας πω και ότι έχουμε πολύ ωραίες μεζέδες. Είναι η Κάλυμνος. Μας δίνετε τώρα και γι' αυτό. Όλο το επιβεβαιώνεις και γι' αυτό. Κοιτάς τους αναρχητές τρώγοντας. Ακριβώς. Το πιάσα, κατάλαβα. Έτσι ακριβώς. Κατεβαίνουν κάτω, πηγαίνουν στα ωραία ταβερνάκια μας, τρώνε τους χταποδοκευτέδες που δεν νομίζω ότι θα φάτε χταποδοκευτέδες νησί. Τόσο νόστιμους, τα το χταποδάκι το ψητό στα κάρβουνα. Και τα λεγόμενα φύλλα, τα φύλλα έχετε κάτω. Τα φύλλα είναι παραδοσιακό φαγητό της Καλύμνου. Κάθε Κυριακή Καλυμνιές, να φανταστείτε ότι το μούρι που είναι το πασχαλινό και είναι μοναδικό, γιατί αυτό φουρνίζεται από τη νύχτα του Σαββάτου, του Μεγάλου Σαββάτου και βγαίνει το πρωί, από το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου και βγαίνει. Μπέτη, καλά μας το πήγες, από βενζίνη ξεκινήσαμε, στο φαγητό το ρίξαμε. Καλή χώνευση. Αν μειωθεί η βενζίνη και μειωθεί και ο ΦΠΑ που το ζητά με τόσο πολύ από τους πολιτικούς μας, να βοηθήσουν και να την Κάλυμνο και να κατέβει στο 17%. Υποσχέσεις δεχόμαστε, για να δούμε. Μπέτη μου, θα τα ξαναπούμε.